ένα στο Μωρή Κισάμου. Τσουρουδιακάκι. Έχουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που μεγαλώνει και πηγαίνει, γιατί η πολιτεία δεν μας βοηθά, ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να βοηθήσει από ό,τι φαίνουν τα πράγματα. Και έχουμε λοιπόν την ανοχή της πολιτείας. Αν πεις ποια είναι η ανοχή, περνάνε μέσα από το χωριό κάθε μέρα κοπελάκια 10 χρόνια και οδηγούν αυτοκίνητα χωρίς διπλώματα, χωρίς τίποτα. Και δεν μας νοιάζει το δεύτερο σε αυτό, αλλά έχουν καταφέρει και έχουν κάνει τα σπίτια μας και μας έχουν βάλει σε μια κούρτα. Έχουν γύρω-γύρω κήπο δεν μπορεί να έχεις και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Να μιλήσεις, οι ανθρώποι φοβούνται, δεν πλησιάζουν. Άλλους τους έχουν χτυπήσει, άλλους βάζουν σε δικούς τους και τους απειλούν. Αυτό το πράγμα γίνεται. Εγώ δηλαδή ως πολίτης έχω μόνο υποχρεώσεις. Δικαιώματα δεν έχω. Από πώς που βρεθήκανε 4-5 άτομα, πόσο είναι, και έχουν καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Να έρθουν να πάνε να κάνουν μια αυτοψία. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Και αν έχουμε δίκιο, να σηκωθούμε να φύγουμε. Να αφήσουμε τα σπίτια μας να τα κάνουν στάβλους όπως έχουν μάθει να ζουν στις στάβλους μέσα. Εγώ λοιπόν αρνούμαι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δρόμο δεν έχουμε. Έχουν εγκαταλείψει. Δεν υπάρχει ούτε δρόμο που μας έχουν εγκαταλείψει. Πού ζούμε δηλαδή, γιατί παίρνουμε εμείς συνέχεια φόρους. Από το κάναμε 10 μέρες χωρίς ρεύμα. Πού ήταν η πολιτεία να μας φέρει ένα μπουκάλι νερό. Τη νύχτα γύρονται, φέρνουν τα ζώα τους, πώς γίνεται. Η αστυνομία έχει έρθει επανειλημμένος, μας είχαν πριν λίγο καιρό στη χιονιά μέσα και μας είχαν στα χιόνια και μας κοροϊδεύανε από τα ΤΑΕ μέχρι τη χωροφυλάκους. Οι χωροφυλάκοι τον έκανε πλάτες, στο λέγουμε, ξέρω πολύ καλά δεν γίνεται. Μόλις πάμε εμείς στην αστυνομία, κατευθείαν έχουν έρθει λοιπόν, τι έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν έρθει και τι καλύγουν. Άμα φοβάται ο χωροφύλακας που βαστά πιστόλι και εκπροσωπεί τον νόμο, να πάει στο σπίτι να τον προστατεύσει η γυναίκα του. Αν φοβάται η αστυνομία. Εγώ πληρώνω και απαιτώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε.